Κατάλαβες, φίλε μου. Και να μην υπάρχει ένα τηλέφωνο. Να πάρω στο σπίτι, να δω τι στα κομμάτια έγινε ο αδερφός μου και δεν μου θέλει ακόμα στις πιτζάμες. Τι τηλέφωνο υπάρχει, εδώ δεν υπάρχει κουδούνι να ειδοποιούμε τους νοσοκόμους. Αναγκαζόμαστε και βγαίνουμε στο διάδρομο. Φωνάζουμε μια πάπια, στείλτε μια πάπια. Έλα, φαντάζομαι θα έρχεται ο αδερφός σου. Έχεις φαΐ? Ορίστε. Φαΐ, λέω, σου φέρανε. Φαΐ? Όχι, τώρα που μου το θύμισες. Εσύ με ξεχάσανε. Για μεσημέρι. Τι για μεσημέρι, καθόλου δεν έχω φαΐ. Καλά, θα με τρελάνεις. Ξεχάσανε να σου φέρουν να φας. Τι είναι εδώ μέσα? Νοσοκομείο είναι, Στέφανε. Τι νομίζεις, ότι είναι κλινική στο Χιούστον? Θες να πάω να τους το πείσω? Κάνε μου τη χάρη, Στέφανε, γιατί τώρα μου το πες έτσι πείνασα. Έφαγες εσύ? Γιατί εσύ θυμάσαι να μου φέρετε να φάω? Όχι, γι' αυτό ρωτάω. Α, έτσι. Γυρνάς με ένα δίσκο τα ντομάτια και ρωτάς ασθενείς αν έχουν φάει. Και όποιος πει δεν έχει φάει, του δίνεις το δίσκο. Εάν κοιμάται κανείς και δώσει απάντηση, με νηστικός, έτσι. Εγώ μια ερώτηση σου έκανα και εσύ κοντεύεις να μου πεις την ιστορία της ζωής σου. Λέγε, έχεις φάει? Όχι. Α, μπράβο. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Πιάσε το δίσκο. Ναι, πέτα το. Τι είναι αυτό? Για να δω. Δεν ξέρεις? Πού να ξέρω, εγώ μαγείρεψα. Γιατί εσύ δεν τρως το μεσημέρι? Τι να φάω, αυτό που τρως εσύ? Γιατί τι έχει? Ξέρω εγώ. Το προσωπικό τρώει άλλο φαγητό. Α, εσάς σας προσφυλάσσω, μην πάτε τίποτα, ε. Τι πράγμα είναι αυτός ο μπόγος? Κοτόπουλο, φαντάζομαι. Είδε, Στέφανε, πρέπει να έχεις φαντασία να ανακαλύψεις τι κρύβεται κάτω από τη σάλτσα. Αυτό εδώ τι είναι? Καρότα. Πράσινα? Θα είναι αντίδια. Αντίδια, μάλιστα. Αυτό θα είναι πατάτα, φαντάζομαι. Τη μοιάζει. Ναι, έχει τα χαρακτηριστικά. Βραστή. Πουρές είναι. Πουρές είναι αυτός εδώ? Ναι. Έτσι στρογγυλό, το φτιάχνει καλλιτεχνικό, να έχει μια. Αυτό εδώ τι είναι? Α, δεν ξέρω. Καλά, φέρετε και την πατσαβούρα που καθαρίζει τα πιάτα. Όχι, ρε Λάμπρο. Αλλά τι είναι? Γιατί δεν δοκιμάζεις? Θα το καταλάβεις από τη γεύση. Για δοκίμασε εσύ να μου πεις. Εγώ? Και μόνο που το βλέπω. Γιατί εγώ δεν το βλέπω? Εσύ είσαι άρρωστος. Και λες άρρωστος είναι αυτός? Τι να πάθει χειρότερο, ε? Σαν γλυκό φαίνεται. Πατσαβούρα γλυκό πρώτη φορά θα φάω. Παραπώ το δίσκο. Πάρε, γιατί έχει το στομάχι μου σωστά. Μου ήρθε να το βγάλω, να το πάω για πλήσιμο. Δεν θα φας δηλαδή? Όχι! Δύσκολος άρρωστος είσαι. Επειδή δεν τρώω τις σαβούρες που μου φέρες. Έχει χάρη που έχω τους λόγους μου που δεν κάνω επανάσταση. Καλά, θα σου παραγγείλω φιλέτο με πατάτες και ένα μπουκάλι σαμπάνια. Θα πω ότι είναι για τον επαναστάτη του 4. Αυτού θα του βάλω το μουστάκι κάποια στιγμή, να μου το θυμηθείς. Έλα, έλα τώρα, μη συγχύζεσαι. Άρρωστος άνθρωπος. Όχι, καλά είμαι, μια χαρά είναι, μια χαρά. Γιατί δεν πας σπίτι σου? Δεν είπαμε. Απόψε θα συναντήσω το πρόσωπο. Την κοπελίτσα. Μη τη λες έτσι. Δεν με ρίξεις να μην τη δω. Και αν δεν έρθει, αν έχεις κάνει λάθος. Αν όλο της το φέρσιμο ήταν αυτό που λέμε παρηγοριά στον άρρωστο για να σε ευχαριστήσει. Τι λες, δε Στέφανε, με έχεις για τόσο ανίδιο. Δεν ξέρω πότε θέλει η γυναίκα. Η κοπελίτσα. Τώρα με δουλεύεις, να πούμε. Εν πάση περιπτώσει, εάν δεν έρθει, θα καταλάβω ότι θέλει να πάω να την βρω εγώ. Πού? Στο δωμάτιό της. Σπίτι της? Όχι. Εδώ στο τέλος του διαδρόμου υπάρχει ένα δωμάτιο που πάνε ξαπλώνουν οι εφημερεύοντες το βράδυ, ξεκουραστούν κανένα δύο ώρες. Μάλιστα. Τι να σου πω, ρε Λάμπρο. Είπαμε να βγεις από την απομόνωση, να κάνεις μια γνωριμία, να γνωρίσεις μια κοπέλα. Αλλά εσύ έπεσες με τα μούτρα. Δεν κρατιέσαι, μωρό αδερφέ μου. Πού είσαι τα κομμάτια εσύ, βρε? Τρυφερές κουβέντες ακούω και είσαι και άλλος άνθρωπος. Ρε Λάμπρο, τι ψυχή θα παραδώσεις έτσι όπως μου φέρεσαι? Βράντε να μην σε στείλω, θα παραδώσω ψυχή. Μια χαρά είμαι, το ξέρεις. Το φαντάζομαι, για να θέλεις να τη δεις γαμπρός. Δουλειά σου. Δικαίωμά μου κάνω θέλω. Λάμπρο, θέλω να σε δουν κάτι φίλοι. Τι φίλοι? Είναι η κυρία Σεσίλια με τον άντρα στο πάγκο. Αυτή δεν είναι φίλη, σκύλοι. Δηλαδή σκύλους έχουμε. Να τους πω να περάσουν. Πες. Ένα λεπτό. Ελάτε. Κύριε Φουντούκη μου, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο λυπάμαι για το συμβάν. Εσείς λυπάστε. Εγώ τι να μου βρέθηκα στο νοσοκομείο? Κύριε Λάμπρο μου, είστε βαριά? Όχι, εσύ βαρύς. Κάτσε πάνω στο πονεμένο μου πόδι. Φύ, φύ. Πάτε την ντουλάπα από εδώ, ρε. Σηκωθείτε, κύριε. Αμάρε, φίλε, με σακάτεψε. Πάνω στο πόδι που με έχουν δάρει τα σκυλιά. Κάτσε. Τα δικά μου? Ποια ήταν τα δικά σας, κυρία μου? Αυτά με τα τζάμπερ, γιατί εγώ δεν τα ξεχώρισα. Και σας γδάραν το πόδι? Μέχρι αίματος. Θεέ μου, και μετά γλύψαν την πληγή. Τώρα τι θέλει, θα κάνω εμετό? Βάγκο, πρέπει να τα πάμε για εξέταση. Εσύ, γιατί μου τους έφερες αυτούς εδώ? Σταμάτα, ρε γυναίκα πια. Εδώ ήρθαμε να επισκεφτούμε άλλους άνθρωπους και εσύ ενδιαφέρεσαι για τα σκυλιά σου. Βάγκο, πώς μου μιλάς έτσι μπροστά σε ξένους ανθρώπους? Μα εδώ κόντεψε να το φέρει τον Χριστιανό. Είπα, πώς μου μιλάς έτσι? Με έχεις πνίξει. Φαίνεται. Αμάρες το καλό σου πια. Και εσύ να πας στο καλό σου. Τώρα βρίζονται. Α, σε παρακαλώ, μου λες έτσι, γιατί θα σε βγάλω έξω από το σπίτι και θα κοιμηθείς στο πεζοδρόμιο, ε! Σιγά ρε, παιδιά, ησυχία. Το γράφει απ' έξω. Νοσοκομείο είναι εδώ. Τι είναι?
Εσύ πλάκα τους κάνεις τώρα. Σας παρακαλώ, περάστε έξω να τσακωθείτε. Πάμε έξω. Αυτή τη στιγμή. Πάτσου, ρε. Έξω από το, έξω το δωμάτιό μου, θα τσακωθούν. Πάτσου από εδώ, ρε. Τι πράγμα, ρε. Τι θα δουν τα μάτια μου ακόμα. Εσύ αυτός βγήκε άντρας και μπήκε γυναίκα. Ποιος, ρε Λάμπρο. Ο Μπάγκος. Τι θέλετε, κυρία μου. Είστε ο κύριος Φουντούκης. Εγώ είμαι, ρε. Είστε γέρος του... Του Μωριά, όχι. Του... Πώς το λένε, βρε, το γιο σου. Στεφάνη, κάνε μου τη χάρη, επειδή εγώ δεν κυκλοφορώ στους διαδρόμους και όταν ήρθα δεν πρόσεξα. Μήπως με κλείσει στο τρελοκομείο και μου το κρύβουνε. Είσαι ο πατέρας του Λεωνίδα. Ναι, πειράζει. Είσαι ή δεν είσαι. Εσύ ποια είσαι. Η μάνα της αραβωνιαστικιάς του. Να δεις που θα έρθουν όλες οι αραβωνιαστικές των γιών μου να με επισκεφτούνε. Εγώ είμαι η μάνα της. Στο λόγο μου δεν σε φανταζόμουν διαφορετική. Τι θα γίνει. Θα δούμε μετά τι γίνει. Αρσενικό, θηλυκό. Αυτό λέω. Με τη γέννα τι θα γίνει. Πώς τη βλέπεις. Θα πάει η κόρη μου στην εκκλησία με την κοιλιά στο στόμα! Βάλτε σαν χερούλι να την κρατάει. Δεν μου λες, ήρθα εδώ για να πούμε αστεία. Καταρχήν, ποιος κερατά σου είπε ότι είμαι εδώ. Α, να σου πω, με δουλεύετε. Τηλεφώνησα σε αυτήν. Σε ποια, μην πεις, ξέρω. Στη μάνα του. Ναι, και μου είπε πήγαινε στον πατέρα του να το βρεις. Τα κανόνισα. Τώρα τη σκοτώνεις ή δεν τη σκοτώνεις. Αυτά δεν με ενδιαφέρουν, είναι οικογενειακά σας. Τα δικά μου οικογενειακά με ενδιαφέρουν. Τελειώνεται. Πότε να γίνει ο γάμος να ξεμπερδεύουμε. Δεν μπορώ εγώ να κυκλοφορώ την κόρη μου καστρωμένη και ανήπαντρη. Και εγώ τι θες να κάνω, σηκωθώ να ευλογήσω το γάμο. Πήγε να βρεις ένα ιερέα. Αυτά θα τα κανονίσεις εσύ. Και γρήγορα. Γι' αυτό ήρθα. Αντί γιατί όσο περνάει ο καιρός, θα γίνουμε ρεζίλικες στη γειτονιά. Και εμείς έχουμε καθαρό κούτελο. Με ένα γιο μαχαιροβγάλτη και ένα φρικιό καστρωμένο, έχεις καθαρό κούτελο. Επειδή το πλένεις κάθε πρωί, νομίζω ότι καθάρισε κιόλας. Τι είπες! Σας παρακαλώ, ηρεμήστε. Θα γίνετε και συγγενείς αύριο. Τι λες, ρε Στέφανε. Ένα λεπτό. Πού είναι η κόρη σας, κυρία μου. Έρχεται. Μαζί μου την έχω. Από πού έχετε από το Καπανδρίδι, τι κάνει τόση ώρα. Στην κατάσταση που είναι δεν μπορεί να περπατήσει γρήγορα. Γι' αυτό ήρθα, ξαμολύθηκα μόνη μου. Και έψαξα σε βρω. Πότε πρόλαβε και φούσου σε. Τι διέλο, τόσο γρήγορα. Γάτα θα γεννή σε τρεις μήνες. Έλα, τη μάνα. Έλα, το τσεκμένο. Σιγά, σιγά. Σιγά, παιδά. Μπράβο το πρώτο. Σιγά, σιγά. Τι έγινε. Τι έγινε. Αυτή είναι η έγκυος. Ναι. Και το παιδί το έκανε, το χώνεψε. Θα πεις κι άλλα να έχω τα σήμερα. Δεν Στέφανε, βλέπεις τίποτα εσύ. Με συγχωρείτε, κυρία μου, αλλά η κοπέλα δεν έχει καθόλου κοιλιά. Δεν έχω. Και αυτό εγώ τι είναι. Σανίδα. Τώρα, κύριε, τέτοια μου πλάκα κάνεις, δεν ξέρω εγώ. Και δεν βλέπω εγώ. Πόσο μηνών είσαστε. Τι μηνών, τι λέει αυτός. Έχω κλείσει τα 21. Έγκυος. 21 μήνες έγκυος. Θέλω να πω πόσο μηνών είστε έγκυος. Δεν ξέρω, δεν κράτησα λογαριασμό. Τι διάλογο, σε σούπερ μάρκετ πήγε, αγόρασε. Θα ήταν Οκτώβριος, Νοέμβριος. Πέντε μηνών. Πάλι τα ίδια. Βρε έγκυος εννοώ. Άμα το λες εσύ. Και πώς γίνεται, εσύ που σκόλπω στα μέσα. Τι λέμε, μωρέ. Έχετε δει η γυναίκα πέντε μηνών να μην έχει κοιλιά. Έτσι ήμουνα κι εγώ. Δεν μου φαινότανε. Εσύ και αν σου φαινόταν θα ξεγέλαγες. Θα νομίζανε ότι είναι πάχος. Α, τώρα θέλεις να σου φερθώ και με άλλο τρόπο. Τι έγινε δηλαδή. Βρε μάνα, μην μιλάς έτσι στον πατέρα. Δεν είμαι εγώ πατέρας. Ο άλλος ορειματιασμένος είναι. Αυτό να πάει να δουλέψει όπως το δουλεύει τόσο καιρό. Αλλά μπορώ η μάνα του πως το έφαγε. Ρε κύριε, για να τελειώνουμε, σκοπεύεις να τα παντρέψεις τα παιδιά. Ναι ή ου. Ου. Ου και ου στα από εδώ. Άντε κατάξα μου τι δίνει. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τα καμώματα της κόρης και του γιού μου. Αν θέλω να παντρευτώ, να σου πω να παντρευτώ, να σκόψω το λαιμό τους. Άλλωστε για το γιο μου είναι υπεύθυνη η μάνα. Ας πάω να καθαρίσει αυτή. Δηλαδή μας κάνετε μπαλάκι. Μας ρίχνετε ο ένας τον άλλον. Εντάξει, θα μιλήσουν οι νόμοι. Και οι προφήτες. Δηλαδή, σκοπεύετε να πάτε στα δικαστήρια. Ποια δικαστήρια. Έχουμε δικούς μας νόμους εμείς. Ατιμάστηκε η αδερφή του Μίτσου. Εντάξει. Ο Μίτσος δεν μπορεί να καθαρίσει το παιδί. Ναι, το παιδί και το μαχαίρι. Πώς λέμε, το παιδί και το δελφίνι. Έχει όμως μπαρμπάδες. Ξαδέρφια, θα καθαρίσουν αυτοί. Πάμε, μικρή. Και δεν το γλιτώνεις κι εσύ το κούρεμα, έννοια σου. Τι λες, ρε μάνα, προχτές κουρέφτηκα. Κοίτα, κοίτα, κοίτα κατάσταση, κύριε. Είδα και έπαθαν εκτός από την κοπιά και τη συμμορία του και έπεσα στη συμμορία της μάνας του μαχαιροβγάλτη. Δεν γλιτώνω, ρε Στεφάνη, τα βάσανα μου. Δεν γλιτώσω ποτέ, πάει τελείως, την πήρα απόφαση. Εντάξει, ε. Τι, εντάξει, εδώ με βρήκε άλλη συμφορά. Όχι, εντάξει, τους έβγαλε έξω από το νοσοκομείο. Έτοιμοι να γίνουν μαλλιά κουβάρια ήταν. Ευτυχώς η κυρία Σασίλια βρήκε ένα ψωρόγατο έξω στον δρόμο και καλμάρισε. Το πήρε για το σπίτι. Κοίτα, θα πάθουμε χολέρα στην πολυκατοικία με αυτά μαζεύει σπίτι σε αυτή. Λοιπόν, Λάμπρο, εγώ φεύγω για λίγο, θα ξανάρθω το βράδυ. Όχι το βράδυ, ξέρεις το, πρέπει να μείνω μόνος. Α, ναι, ναι. Τι λέτε, ρε παιδιά, θα την κουμπανίσει από το νοσοκομείο και θα πας σε δεξίωση. Ναι, ρε, με την πιτζάμα.
Μπορεί να είναι πιτζάμα πάρτι. Κάνε ένα όργιο. Τι λες, ρε διαστραμμένε. Καλά, θα έρθω αύριο το πρωί τότε. Εντάξει, θα σου πω και νέα. Και ελπίζω να είναι συγκλονιστικά. Εμπρός. Ποιος? Α, Λιλίκα. Τι κάνεις, Λιλίκα? Ο Άγγελος. Ο Άγγελος. Τον Άγγελο θέλεις? Τι κάνεις, καλέ? Δεν είμαι εδώ. Και πού είσαι, φάντασμα, βλέπω? Πες της ότι δεν είμαι εδώ. Ο Άγγελος, παιδί μου. Τον Άγγελο δεν είπες ότι θέλεις? Θα με περάσει για τρελή. 10 φορές την έχω ρωτήσει. Γιατί το αποφεύγεις το κορίτσι? Πες της το εσύ και θα σου εξηγήσω. Τον Άγγελο δεν θέλεις? Ναι. Όχι, για να ξέρουμε για ποιο μιλάμε. Ο Άγγελος, παιδί μου, δεν είναι εδώ. Θέλεις να του πω τίποτα? Όχι. Καλά. Να περάσεις, θα σε βλέπουμε. Άντε, γεια σου. Γιατί με βάζεις, καλέ, και λέω ψέματα? Γιατί το αποφεύγεις το κορίτσι? Μητέρα, αυτό είναι η δική μου δουλειά. Σαν να μου βγάζεις πολύ γλώσσα τώρα τελευταία. Κάλιο, αργά παρά ποτέ. Γιατί αν σου είχα βγάλει γλώσσα από μικρός, τώρα θα είχα βγει από το καβούκι μου. Δεν θα ήμουν αχωμένος σαν χελώνα. Τι σου συμβαίνει, παιδάκι μου? Το ξέρω. Είσαι δειλός, άτολμος. Αυτά τα είπαμε. Έτσι απλά τα είπαμε και τέλειωσε? Το αποτέλεσμα να βλέπεις. Που δεν τολμώ να παρουσιαστώ μπροστά σε ένα κορίτσι. Πώς δεν παρουσιάστηκες? Δεν σε έχει δει, Λιλίκα? Πώς? Έτσι? Γιατί, πώς αλλιώς θέλει να σε δει? Τώρα τι να σου πω, πώς να συνεννοηθούμε? Ελεύθερα, παιδί μου, μίλησέ μου ελεύθερα. Δεν μπορεί η μάνα σου να σου δώσει μία συμβουλή? Γι' αυτό τρέξαμε στον πατέρα σου. Ναι, και έτυχε και αυτός να είναι άρρωστος. Και εκεί άτυχος ήμουνα. Και η Λιλίκα βιάζεται. Γιατί, που έχει να πάει? Βιάζεται, δεν καταλαβαίνεις? Όχι, παιδάκι μου, δεν καταλαβαίνω. Τη μια μου λες βιάζεται, την άλλη θέλει να σε δει αλλιώς. Εξήγησέ μου, πώς θέλει να σε δει? Πώς είδες εσύ τον πατέρα? Πότε, καλέ? Την πρώτη νύχτα του γάμου. Πώς τον είδα, πώς να το δω, ήταν κατασκότεινα. Να, πήγε να ξαπλώσει δίπλα μου, του λέω, τι θέλεις? Μου λέει να ξαπλώσω. Του λέω, δεν έχεις σπίτι να πάει να ξαπλώσεις? Μες στο σπίτι του, του το έπες αυτό? Είχα χάσει τον μπούσουλα εκείνη την ώρα, ούτε ήξερα που βρισκόμουν. Θα τρελάθηκε ο πατέρας. Ναι, μου λέει, τρελή είσαι, κυρία μου, στο σπίτι μου είμαστε. Κοιμήσου, του λέω, στον καναπέ. Μου λέει, όχι, μην κοιμηθώ στο χαλάκι που έχουμε στην εξώπορτα. Μετά με ρώτησε αν έχω ξαπλώσει με άλλον άντρα. Εκεί έβαλα τα κλάματα. Γιατί? Με πρόσβαλε. Σιγά σιγά με καλμάρισε και συμβιβαστήκαμε να ξαπλώσει δίπλα μου, αλλά πρώτα να σβήσει τα φώτα. Κι έτσι δεν τον είδες? Πώς? Όπως θέλει να δει εμένα η Λιλίκα. Πώς θέλει να σε δει, παιδί μου? Γυμνό. Αμπά, είναι των καλών τεχνών. Θέλει να σε ζωγραφίσει? Όχι, άλλο θέλει να κάνει. Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο μαζί σου, μητέρα. Δεν μπορώ να συνοηθούμε. Τέλειωσε, πρέπει να δω τον πατέρα. Αύριο θα πάω στο νοσοκομείο. Άλλο, τι άλλο? Τι μου έκανε εμένα ο πατέρας του άλλο? Αδύνατο να θυμηθώ. Φεύγω. Η Δώρα δεν θα είναι εδώ το βράδυ. Το ξέρω, έχει πάει στο αεροδρόμιο να πάρει τη θεία της. Θα κάτσω εγώ. Εντάξει. Δεν μου λες, γιατρέ. Με εκείνον εκεί τον τύπο. Ποιον? Του 4. Τον κύριο Φουντούκη. Α, έτσι τον λένε. Τι θα γίνει, πολύ ζώρικος είναι. Να του φέρεσαι ευγενικά. Είναι τίποτα. Ναι, θα σου πω. Πάντως πολύ μου τη δίνει. Να μη σου τη δίνει. Εσύ να κάνεις τη δουλειά σου. Μάλιστα. Τι αρρώστια έχει? Τίποτα δεν έχει. Τώρα εντάξει, ένα υψηλό πυρετό είχε και μια γρήπη που θα μπορούσε να τον γυρίσει σε πνευμονία. Αυτό μου το είπες. Τι άλλο θέλεις να ξέρεις? Πότε θα πάει σπίτι? Όταν αποφασίσει. Εσύ να κάνεις ό,τι σου ζητήσει. Να τον περιποιήσει τον άνθρωπο. Άντε, καλή εφημερία. Καληνύχτα. Καληνύχτα, γιατρέ. Ό,τι μου ζητήσει. Μωρέ, αν με βρει, ας μου ζητήσει. Άκου να τον περιποιούμε τον Γρουσούζη. Μωρέ, θα τον αφήσω εκεί μόνο του να βρικολακιάσει. Τι κάνει αυτός εκεί μέσα, τσιμπιέται μόνος του?
Πού είναι αυτός? Στο μπάνιο. Σε ποιο μπάνιο? Δεν έχετε μπάνιο εδώ μέσα? Πώς, με υδρομασάζ. Τουαλέτες έχουν. Εκεί μέσα είναι, παίρνει το μπάνιο του. Στις τουαλέτες? Γιατί εσύ στο στρατό πού το έπαιρνες, στο χαμάμ? Καλά, σανταρισμένος είναι. Πολλά δεν λες, ρε φίλε. Εσύ να τον ξενυχθήσεις. Τον νεκρό. Τον άρρωστο. Ποιον άρρωστο, τον τύπο. Δεν με θέλει, μου πει να φύγω. Α, δεν σε θέλει, Γενικώς δεν με θέλει. Πάει καιρός που θέλει να με διώξει. Δεν κατάλαβα. Είσαστε καιρό μαζί? Πολύ. Δηλαδή, μένετε μαζί? Βέβαια. Α, βέβαια. Στο ίδιο σπίτι. Πού θα μέναμε μαζί, ο καθένας στο σπίτι του? Εσύ όμως, δεν θέλεις να φύγεις, Όχι, πού να πάω. Τον αγαπάς? Ναι, και αυτό είναι που δεν καταλαβαίνει. Εγώ όμως καταλαβαίνω. Ωραία, τι σου είναι ο άνθρωπος, Και δεν του πολύ φαίνεται. Ποιο? Κάνει υπομονή, ρε φίλε. Σ' όλους μας τυχαίνει αυτό μια φορά στη ζωή μας. Να μας εγκαταλείπει ο άνθρωπος που αγαπάμε. Είτε γιατί μας βαρέθηκε, είτε γιατί βρήκε κάποιον άλλο. Τι να πω. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Άβυσος. Άβυσος είναι το μυαλό σου και δεν ξέρεις τι λες, ρε. Τι μου λέγε τώρα αυτός, το που κατάλαβα. Τι κάνει ο Λάμπρος, βασικό κάλος εκεί μέσα. Τι είναι αυτό? Είναι κανείς έξω? Αλλά αν ήταν, δεν θα χτύπαγε το κουδούνι. Άνοιξε. Όχ. Άνοιξε, ξέρω ότι είσαι μέσα. Είναι και η μητέρα μου. Κοιμάται? Μάλλον. Είπες άμα κοιμάται δεν ακούει να πέσουν βόμβες. Λιλίκα. Έλα να καθίσουμε. Λιλίκα. Έλα να καθίσουμε, είπα. Ρε Λάβρο, κόπηκες. Κατακρεουργήθηκα. Συρίστηκα με κρύο νερό, πλήθηκα με κρύο νερό, πούδιασα. Έριξα μετά αφαιρστεύ, κατατσούχτηκα. Α, γι' αυτό ακούγα φωνές. Ρε Λάβρο, γιατί τα κάνεις όλα αυτά? Για την ψυχή της μάνας. Α, πάρα τα με, θα τα μαθαίνεις όλα. Α, τι πάει δρόμο, περιμένω επισκέψεις. Α, γι' αυτό. Α, γιατί άλλο. Για αρέσω σε να τα κάνω. Και ποια είναι η άτυχη, η... Είπα δρόμο. Κοιτάμε σε τη λήξη καμία. Καλύτερα, με τη λήξη καμία ξετυλιχθείς εσύ από πάνω μου, που είσαι τη λήξη σαν βδέλα και μου πίνεις το αίμα. Εγώ, δεν ξέρεις. Εγώ μπορεί να φύγω, να γυρίσει σπίτι και να μην με βρεις εκεί. Πού θα πας? Ίσως γυρίσω πίσω στην Αμερική. Μακάρι. Και εκεί θα γίνω μεγάλος και τρανός. Άντα, πλησιάσεις και τον μπους. Είναι που είναι ετοιμόλογος. Θα τον ξαποστείλεις. Όπως είχα ξαποστείλεις και εμένα. Πολλές φορές. Ναι, κορόιδευες εσύ. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Και καλά να περάσεις. Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί είπες ότι δεν είσαι εδώ? Πού το είπα? Στη μητέρα σου. Γιατί δεν ήμουν? Ήσουν. Απ' τη θεία μου έπαιρνα τηλέφωνο και δεν σε είδα να μπαίνεις. Παρακολουθούσα από το παράθυρο την εξώπορτα. Εδώ ήσουν. Μα γιατί μου κρύβεσαι? Δεν το καταλαβαίνεις ότι αυτό με ρεθείς περισσότερο. Λιλίκα. Επάψε να επαναλαμβάνεις το όνομά μου. Γιατί, Λιλίκα, δεν σε λένε? Μα θέλεις να πω ψέματα? Όχι, αλήθεια. Πολύ. Τότε πάμε στο δωμάτιό σου. Μα Λιλίκα. Πάλι. Λιλίκα. Τελείωσε. Αυτή η νύχτα θα είναι δική μας. Τι θα την κάνουμε τη νύχτα, θέλω να πω. Σήκω. Λιλίκα. Σήκω. Μα είμαι. Κι εγώ. Κι αυτό είναι το όμορφο. Θα τα βρούμε μόνοι μας. Ποια? Σήκω. Μα Λιλίκα. Χριστός και Παναγία. Η Λιλίκα. Ναι, τη βλέπω. Τι κάνεις, Λιλίκα? Τίποτα, όπως βλέπετε. Πήγα να κάνω, να πω μια καλησπέρα στον Άγγελο. Εσείς πώς ξυπνήσατε? Μου είπε ο Άγγελος ότι δεν ξυπνάτε ούτε με βόμβα. Ναι, αλήθεια, αλλά δεν είχα κοιμηθεί ακόμα. Πώς από εδώ? Πέρναγε για να πάει στο σπίτι της. Πέρναγε από εδώ για... Ναι, ναι, πέρναγε και έφευγε. Ναι, συγγνώμη που σας ενοχλήσαμε. Καληνύχτα. Πέρναγε από εδώ για να πάει σπίτι της. Άντε, άντε κι εσύ, παιδί μου, να ξαπλώσεις τέτοια ώρα. Ώρα που τη βρήκε να περάσει από εδώ για να πάει σπίτι της. Τώρα, να χαίρομαι που εμφανίστηκε η μητέρα μου ή να λυπάμαι. Δεν ξέρω. Ούτε αυτό δεν ξέρω.
Τι έγινε η μητέρα, κοντεύει 12. Ούτε επισκέφθηκε, ούτε... Κοντεύω να μαραθώ σαν παραπούλα. Σε θύμα αντικολόγια. Εμπρός. Είσαι εκεί, ρε. Αφού σου είπα, ρε. Και πού σου να πουρτά και χτύπαγα τα κουδούνια. Είχα πάει στο νοσοκομείο στον αδερφό μου. Μέχρι τώρα. Πέρασα και από το ουζάδικο λίγο. Για κοίτα, ρε τύπος, να τον ψάχνουμε να σου λατσάρουμε ένα σωρό εκατομμύρια στα χέρια, να κινδυνεύουμε κιόλας. Έρχομαι, ρε. Άντε, έλα, έλα. Έλα να γίνει συντέλεια, να το πιω το φαρμάκι να ησυχάσω. Μήπως δεν τολμάει. Μήπως δεν περιμένει στο δωμάτιο του νοσοκόμου. Κοίτα, είναι στις μνήμες μου. Είναι η εκδήλωση του πόθου μιας γυναίκας. Χτύψα στο πονεμένο μου. Μα πού το φως. Ή δεν θέλεις φόρτα, Δώρα. Δώρα, πού είσαι στο κρεβάτι. Δώρα, δεν ήρθες. Πες μου. Ήταν εγωισμός ή ντροπή. Τώρα γλυκά μου κοιμάσαι. Τι έγινε, ρε! Αμάν! Ο Μουστάκιας, ρε. Ο Ανώμαλος! Τι δουλειά έχει στο κρεβάτι μου, ρε! Γι' αυτό τον έδιωξε τον άλλο! Ποιον άλλο, ρε. Το φίλο σου, τον κοντό που ζείτε μαζί! Ναι, γιατί ερωτεύτηκα σένα. Δεν τρέπεσαι, ρε! Τι να τραπώ, ρε. Μια φορά είπα ανοιχτό και έπεσα σε ύφαλο και μάσα με μουστάκια. Με μουστάκια, αδερφέ μου!